Πάμε τώρα να μιλήσουμε και να καλωσορίσουμε κοντά μας έναν άνθρωπο ο οποίος έχει αφιερώσει, εγώ θα έλεγα, τη ζωή του στην ιατρική επιστήμη. Είναι ο κύριος Αλέξανδρος Χατζηπαύλου, ο οποίος μας κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι κοντά μας. Καθηγητής ορθοπαιδικής, καθηγητής νευροχειρουργικής, καθηγητής ψυχολογίας, καθηγητής ηλεκτρικής μηχανικής, καθηγητής χειροπρακτικής. Καλό απόγευμα, καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ, παρομοίως. Εγώ που είστε κοντά μας, κύριε Χατζηπαύλου, με μία, δεν ξέρω αν συμφωνείτε με αυτό που λέω, μία ζωή αφιερωμένη στην ιατρική επιστήμη, καθώς από πολύ νωρίς, ξεκινώντας τις σπουδές σας στην ιατρική, μέχρι και σήμερα όμως, έχετε διαγράψει μία απίστευτη πορεία, μία επιτυχημένη πορεία, το λέω εγώ, μην το πείτε εσείς, στην ιατρική. Είστε ένας καταξιωμένος ερευνητής, με ένα σημαντικό αριθμό εργασιών, διότι δεν σας προλαβαίνουν κιόλας. 180 εργασίες, λέει, στο διαδίκτυο. Έχετε φτάσει ήδη στις 200 όμως σε επίσημα επιστημονικά περιοδικά. Είστε ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ένα μεγάλο μέρος τη ζωή του αφιερώσει ζώντας και εργαζόμενος πλέον στην Αμερική, στο Πανεπιστήμιο του Τέξας. Να τα πάρουμε λίγο από την αρχή. Όπως θέλετε, αρχίσουμε. Ναι, βεβαίως, γιατί νομίζω ότι έχει ιδιαίτερη σημασία για μένα. Έχουμε πολλά να πούμε. Καταρχήν, πτυχίο ιατρικής από το Εθνικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εθνικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και μετά έφυγα αμέσως και πήγα στο Μόντρεαλ, όπου ξανά έκανα πάλι οριζημένα μέρη της ιατρικής και πήρα το μάστερ στις βασικές επιστήμες και τις επιστήμες της πειραματικής χειρουργικής και ερευνητικής χειρουργικής. Μετά συνέχισα στο McGill, μετά έγινα διευθυντής εκεί και καθηγητής στο McGill, μετά πήγα καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Αριζόνας. Ένα χρονικό διάστημα έρθα και καθηγητής στην Πάτρα για 6 μήνες, το 1984, οργάνωσα το Πανεπιστήμιο, αλλά τότε δεν υπήρχε υποδομή στο Πανεπιστήμιο και εγώ χειρουργούσα, ήμουν χειρουργός ποντικής στήλης και σύμφωνα με τους νόμους που βγήκε στον Καναδά, τότε έπρεπε να κάνει κανείς ένα ορισμένο αριθμό επεμβάσεων για να μπορεί να διατηρήσει τον τίτλο του. Διότι αν δεν χειρουργεί συχνά, τότε παίρνει σε επιπλοκές. Και έφυγα από την Ελλάδα για πολλούς λόγους. Και μετά πήγα στην Αριζόνα, πήγα στο Τέξας και μετά ξαναγύρισα εδώ. Ήταν κάποιος φίλος μου, ο οποίος ήταν μαζί μου καθηγητής στην Πάτρα, ο κύριος Χελιδόνης, ο οποίος ήρθε δύο φορές στο Τέξας να με πείσει να γυρίσουμε πίσω στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης, το οποίο το θεωρούσε, έδωσε τη ζωή του και αυτό σε αυτό το Πανεπιστήμιο. Και έτσι ήρθα εγώ για να. Είχα όνειρα να κάνω κάτι. Εκτός από τα τρία μεγάλα πανεπιστήμια που δούλεψα στο εξωτερικό, επίσης δούλεψα και στην Κίνα για ένα χρονικό διάστημα, με τρεις μήνες, στην Ιαπωνία, σε διάφορες άλλες χώρες. Έχω διδάξει και έχω χειρουργήσει σε 46 χώρες. Και έχω πολλούς μαθητές από διάφορες χώρες, οι οποίοι πάντοτε με καλούν και έτσι συνεχίζω την επιστήμη και με ενδιαφέρει να δω τις διαφορές της ιατρικής στις διάφορες χώρες, πώς εξελίσσεται. Και έχω αποκτήσει μια πείρα για ποιο λόγο στην Ελλάδα δεν εξελίσσεται με τέτοιο ρυθμό η ιατρική στο εξωτερικό, διότι δεν υπάρχει συναγωνισμός. Αυτό δεν είναι η αιτία, λέτε. Είναι η αιτία, οπωσδήποτε. Διότι ό,τι που δεν υπάρχει συναγωνισμός έχει αποτύχει. Ένα λάθος, ένα μεγάλο μέρος, όπως ξέρετε εσείς, μπορώ να σας πω, διαβάστε την ιστορία, γιατί έπεσε ο κομμουνισμός. Δεν υπάρχει συναγωνισμός. Ανταγωνισμός, θέλω να πω. Ναι. Ανταγωνισμός. Λοιπόν, δεν υπάρχει ανταγωνισμός, δεν υπάρχει πρόοδος. Δεν υπάρχει πρόοδος, υπάρχει stagnation, που λέμε στην Αμερική. Τίποτα δεν κινείται. Και όπως ήρθα, ακόμη η ιατρική είναι η ίδια τώρα στην Ελλάδα. Δεν έχει αλλάξει. Ενώ στην Αμερική, τα 20 χρόνια, 19 χρόνια που είμαι εδώ, έχει αλλάξει πάρα πολλές φορές. Και το curriculum έχει αλλάξει. Όλα έχουν αλλάξει. Γιατί δεν αλλάζει εδώ? Εδώ τώρα μου βάζετε το πρώτο μου ερώτημα, κύριε Χατζηπαύλου. Διότι ο κόσμος πιστεύει ότι η ιατρική επιστήμη είναι η ίδια και οι θεραπείες είναι οι ίδιες και η εξέλιξή της είναι η ανάλογη στην παγκόσμια κοινότητα. Ότι δηλαδή ό,τι γίνεται στην Αμερική μπορεί να γίνει και στην Κίνα, μπορεί να γίνει και στην Ελλάδα. Άντε να διαφοροποιηθούν λίγο, ας πούμε, οι τεχνολογίες, τα μηχανήματα. Δεν ισχύει αυτό? Όχι απολύτως. Δεν παράγεται ιατρική στην Ελλάδα. Εισάγεται ιατρική. Άλλο τον εισάγω ιατρική, άλλο να παράγω ιατρική. Σας πω ένα παράδειγμα. Παραδείγματος χάρη, ένας από τους πρώτους στον κόσμο που βάλανε βίδες ήταν στην σπονδυλική στήλη, ήταν στη Γαλλία. Μετά στην Αμερική και ο πρώτος στον Καναδά ήμουν εγώ. Και οι βίδες σε εκείνη την εποχή, στη σπονδυλική στήλη που βάζει διαφιερικές βίδες που λέγονται, αρχίσαν να έχουν ορισμένες επιπλοκές που το FDA
αυτό της Αμερικής μέχρι το 1999 δεν ενέκρινε τις βίδες για τη σπονδυλική στήλη. Μέχρι τη στιγμή που εμείς, εγώ, δηλαδή όχι τόσο εγώ, όσο Dr. Simmons και τρεις άλλοι, εφεύραμε τις βίδες με την τρύπα, τις cannulated βίδες, τις βίδες οι οποίες έχουν τρύπα και οι οποίες είχαν λιγότερες επιπλοκές. Και από τότε καλυτέρεψε, βελτιώθηκε ο τρόπος με τον οποίο γίνονται αυτές οι χειρουργικές επεμβάσεις. Ενώ κάναμε πολλές χειρουργικές επεμβάσεις, είδαμε ότι είχαν αποτυχίες. Και δεν φοβηθήκαμε να πούμε τις αποτυχίες μας και τις επιπλοκές μας και πώς δεν πρέπει να γίνονται. Και ενώ έχουν ελαττωθεί αυτά στο εξωτερικό, στην Ελλάδα ανεξέλεγκτα όλοι βάζουν φίδες. Ορισμένες θεραπείες, ορισμένες ασθένειες γίνονται καλά μόνες τους. Δεν χρειάζεται ο γιατρός να επέμβει. Ο γιατρός πρέπει να ξέρει την εξέλιξη, την ιστορική εξέλιξη της ασθένειας και μετά να επέμβει όταν η φύση δεν μπορεί να επέμβει. Αλλά ο γιατρός δεν μπορεί να συναγωνιστεί τη φύση. Και πολλά φάρμακα κάνουν επιπλοκές. Αν δείτε το αίτιο, κύριο αίτιο θανάτου μετά τα 70, δεν είναι ούτε η καρδιά, ούτε ο καρκίνος. Είναι οι γιατροί και τα φάρμακα. Αυτό επισήμως έχει δημοσιευθεί στην Αμερική τελευταία. Φάρμακα τα οποία δίνουμε πριν 20 χρόνια και είναι ανεξέλεκτα, έχουν επιπλοκές μετά 20 χρόνια. Όπως νευροπάθειες, το σηκώτι, η καρδιά, οι υπερτάσεις, όλα αυτά είναι από φάρμακα που έχουν δοθεί, τα οποία είναι ανεξέλεκτα. Τα αντιβιωτικά, παίρνει κανείς αντιβιωτικά για το τίποτε. Αυτή είναι η κακή πράξη ιατρικής. Και είναι παρεκκλήσεις. Αυτά λέγονται στην ορολογία τη δική μας παρεκκλήσεις και αναλύονται από τους ψυχολόγους και τους ηθικολόγους. Τα περισσότερα νοσοκομεία στο εξωτερικό έχουν γυριατρικό τμήμα. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει κανένα νοσοκομείο που έχει γυριατρική. Όλος ο πληθυσμός της Ελλάδος, το 1/3, αν όχι τα 2/3, θα είναι γεροντική ηλικία. Χρειάζεται γυριατρική. Η γυριατρική είναι μια επιστήμη, η οποία, όπως υπάρχει παιδιατρική, είναι εξελιγμένη. Δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Αν δείτε, ο τίτλος μου είναι καθηγητής ορθοπαιδικής και αποκατάστασης. Τα νοσοκομεία δεν έχουν αποκατάσταση. Στη χώρα μας. Στη χώρα μας. Τα κρεβάτια δεν συγχρονίζονται με τις ανάγκες του πληθυσμού. Δηλαδή, θα πω, όσοι έρχονται στο νοσοκομείο και έχουν μία αρρώστια α, β, γ, τα κρεβάτια αντιστοιχούν στην αρρώστια α, β, γ. Δεν μπορεί να έχουν κρεβάτια που να αντιστοιχούν τον ίδιο αριθμό με ένα αριθμό ασθενειών οι οποίες είναι πολύ μικρές. Διότι ο καθηγητής πρέπει να έχει τον ίδιο αριθμό με τους άλλους καθηγητές. Αυτό δεν γίνεται σε κανένα μέρος του κόσμου. Παραδείγματος χάρη, δερματολογία. Δεν υπάρχει κανένα κρεβάτι στην Αμερική που ανήκει σε δερματολογία. Η δερματολογία γίνεται σαν, θεραπεύεται σαν εξωτερικά ιατρία και αν χρειαστεί, ο άρρωστος κάνει την εισαγωγή στην γενική ιατρική. Εδώ, εδώ η δερματολογία έχει σαν κρεβάτια. Όταν το λέω στο εξωτερικό, οι άνθρωποι δεν με καταλαβαίνουν τι εννοώ. Εδώ γιατί το γίνει. Κάναμε έτσι. Μου το είπατε σχεδόν, διότι, βέβαια, κύριε διότι, όπως σας είπα, υπάρχει ανταγωνισμός και δεν υπάρχει ανεξαρτησία των νοσοκομείων. Και τα νοσοκομεία, σαν ομφάλιος λόρος, ενώνονται με το Υπουργείο, με κάποιον ο οποίος νομίζει ξέρει και να επιβάλλει τις γνώσεις του. Ενώ είναι το αντίθετο. Εκείνος πρέπει να βοηθάει τα νοσοκομεία πώς να εξελιχθούν, όχι να διατάζει τα νοσοκομεία τι θα κάνουν, όταν ο ίδιος δεν έχει ιδέα τι του γίνεται. Και έχω μιλήσει με πολλούς υπουργούς υγείας, εκτός από ένα που έχω σε εκτίμηση, το οποίο από πολιτικούς λόγους δεν θέλω να πω το όνομά του, ο οποίος δεν είναι με την παρούσα κυβέρνηση, ούτε με παλιά κυβέρνηση, πιο παλιά κυβέρνηση, ο οποίος ήθελε να αλλάξει τα πράγματα όπως είναι στην Ευρώπη. Αλλά τον διώξανε. Οι ίδιοι καθηγητές μέσω του Πρωθυπουργού εκείνη την εποχή. Άρα, εσείς λέτε από την εμπειρία την οποία έχετε και από την εργασία που έχετε δει να γίνεται σε πολλές και διαφορετικές χώρες, ότι ένα από τα μεγάλα λάθη είναι ότι συνδέεται ο χώρος της υγείας άμεσα με ένα υπουργείο το οποίο διοικεί ένας πολιτικός. Βεβαίως. Είναι γνωστό αυτό. Δεν κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλο. Όχι, το επαναδιατυπώνω ναι, για να ακριβώς, την εξέλιξη την κουβέντα. Το άλλο, υπάρχει ο ανταγωνισμός ο εξής. Όλα τα νοσοκομεία έχουν αυτό που είναι υποχρεωτικό, λέγονται mortality and morbidity rounds. Δηλαδή, κάθε εβδομάδα συγκεντρώνονται και συζητούνται όλες οι επιπλοκές και όλοι οι θανάτοι στο νοσοκομείο. Και μαθαίνουμε να αντιμετωπίζουν τα προβλήματά μας. Δεν μαθαίνει κανείς τίποτε από τις επιτυχίες του. Μαθαίνουμε μόνο από τις αποτυχίες μας. Εδώ είναι το αντίθετο. Λέμε πόσο καλοί είμαστε. Χάσαμε το καράβι.
Πρέπει να βρούμε τις αποτυχίες μας και να τις λύσουμε. Λοιπόν, mortality, morbidity, rounds, αυτά που λέμε συγκέντρωση για να συζητούνται επιστημονικά για ποιο λόγο απέτυχαν οι θεραπείες, για ποιο λόγο πέθανε ο άρρωστος, δεν γίνεται στην Ελλάδα, γιατί όλοι φοβούνται. Ενώ δεν γίνεται για να φοβηθεί κανείς, γίνεται για να μάθουμε. Θέλετε να μου πείτε ότι αν ένας γιατρός χάσει έναν ασθενή του. Θα πρέπει να εξεταστεί στην Αμερική. Είναι υποχρεωμένος να το παρουσιάσει για ποιο λόγο και να αναλύσει. Και αν πούμε του γιατρού έκανε λάθος, δεν έκανε λάθος, πώς μπορούσε να προληφθεί αυτό και μαθαίνουμε όλοι. Υπάρχουν και ποινικές ευθύνες? Όχι, δεν υπάρχει αυτό. Γιατί αυτό είναι. Την απώλεια της ανθρώπινης ζωής. Ναι, όχι, εξαρτάται. Ναι, υπάρχουν. Εάν το όριο στο οποίο ο γιατρός εκτελεί την ιατρική του είναι κάτω από το στάνταρ της κοινότητος που υπάρχει. Παραδείγματος χάρη, αν η κοινότητα είναι μια περιοχή όπως η Κρήτη, τα στάνταρ θα είναι για την Κρήτη. Και τα στάνταρ της Αθήνας διαφορετικά. Για να καλυτερεύσουν τα στάνταρ εδώ, θα πρέπει τα νοσοκομεία όλα, όπως γίνεται στο Τέξας, θα σας πω πώς γίνεται. Παραδείγματος χάρη, αν έχετε κάποιο καρδιακό νόσημα και ξέρετε ότι αν χειρουργηθείτε ή θα γίνετε άγγελος ή θα περπατήσετε πίσω. Ναι. Αν χειρουργηθείτε σπονδυλική στήλη, ή θα γίνετε καλύτερα ή θα γίνετε χειρότερα. Εάν χειρουργηθείτε στον εγκέφαλο, το ίδιο. Λοιπόν, τι θα κάνετε? Θα διαλέξετε το νοσοκομείο, το οποίο νοσοκομείο πρέπει να βγάζει. Ποιο νοσοκομείο έχει τις λιγότερες επιπλοκές, πληρώνει λιγότερα, κάθεται ο άρρωστος λιγότερο στο νοσοκομείο. Όλα αυτά ευρίσκονται. Αν πατήσετε ένα κουμπί και το δείτε, στα νοσοκομεία του Τέξας και της Αμερικής, όλα τα νοσοκομεία δείχνουν πού είναι οι επιπλοκές τους. Και έτσι διαλέγετε εσείς σε ποιο νοσοκομείο θα πάτε. Ανάλογα και με το κόστος. Γιατί... με το κόστος και όλα. Ναι. Λοιπόν, εάν τώρα υπάρχει τέτοιος ανταγωνισμός, τότε η Κρήτη θα ανταγωνίσει την Αθήνα, η Αθήνα τη Θεσσαλονίκη και θα καλυτερεύει και θα προοδεύει. Αλλά αυτό δεν γίνεται. Πώς θα προοδέψει όταν δεν υπάρχει ανταγωνισμός? Τώρα δεν ξέρω ποιο νοσοκομείο είναι εκείνο το οποίο έχει τις επιπλοκές. Και όταν έχει τις επιπλοκές, γίνεται έλεγχος και του λέμε γιατί κάνεις αυτό τον έλεγχο. Και εκεί είναι η παρεκκλήση της ιατρικής. Στις οποίες δεν φταίει μόνο ο γιατρός, μπορεί να περισσότερες φορές ποιος φταίει? Ο διοικητής του νοσοκομείου, ο οποίος δεν προμηθεύει τους γιατρούς με τα όπλα για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις καταστάσεις. Εάν μπω στο χειρουργείο μέσα και ζητήσω να κάνω ακτινογραφικό έλεγχο και η ακτινογραφία και το ακτινολογικό μηχάνημα δεν εργάζεται, έχει χαλάσει και ο βιομηχανικός, αυτός που είναι υπεύθυνος για το ακτινολογικό μηχάνημα, δεν είναι εκεί, δεν το διορθώσει, δεν φταίει ο γιατρός. Η ποινή θα πάει σε αυτόν ή στον διοικητή του νοσοκομείου ή στην κυβέρνηση, διότι και αυτοί φταίνε. Αλλά δεν φταίει ο γιατρός. Ο γιατρός πότε φταίει, κύριε Χατζηπάβλου? Να σας πω ένα παράδειγμα που είναι γνωστό, επειδή έχει δημοσιευτεί και μπορώ να πω και το όνομα του ασθενούς που πέθανε. Λέγεται το πείραμα του Γκέλσιγκερ. Πριν μερικά χρόνια θέλανε να κάνουν μια θεραπεία, μοριακή θεραπεία, για μια πάθηση η οποία είναι σπάνια, αλλά στην οποία τα παιδιά πεθαίνουν. Αυτή είναι μια πάθηση που λείπει ένα ένζυμο που λέγεται ορνηθίνη τρανσκαρμπιαμιλάση. Λοιπόν, βρήκαν το φάρμακο και θέλαν να κάνουν το πείραμα. Λοιπόν, για να κάνουν το πείραμα, ένα άλλο έπρεπε να βρουν το ηθικολόγο και να πει ο ηθικολόγος ποιος θα είναι ο κατάλληλος άρρωστος. Εδώ δεν έχει ηθικολόγους για να αποφασίσουμε. Κανένα νοσοκομείο δεν έχει ηθικολόγους. Όλα τα νοσοκομεία έξω έχουν ηθικολόγους. Είναι ειδικότητα αυτή. Ειδικότητα. Η οποία ονομάζεται ηθικολόγος. Ηθικολόγος. Και τι, ποια είναι η δουλειά του ηθικολόγου? Θα σας πω τώρα. Ναι. Πήγανε στον ηθικολόγο και λένε ποιος είναι ο κατάλληλος για αυτή τη θεραπεία. Λέει, δεν μπορείτε να πάτε στους γονείς των παιδιών που θα πεθαίναν τα παιδιά, διότι θα τους αναγκάσετε να δεχθούν αμέσως. Και δεν είναι εθελοντικό αυτό που θα γίνει, επομένως δεν σας δίνουμε την άδεια να κάνετε το πείραμα. Λέει, και τι να κάνουμε στους γιατρούς? Λέει, θα βρείτε κάποιον ο οποίος εθελοντικά θα δεχθεί. Και ποιος πρέπει να είναι αυτός? Ένας ενήλικας. Ο ενήλικας αυτός είναι ο Γκέλσιγκερ, ο οποίος ζούσε καλά, είχε την αρρώστια του, έκανε τη δίαιτα με ελαττωμένη πρωτεΐνη, έπαιρνε 32 φάρμακα, αλλά ζούσε και κέρδιζε και ζούσε, είχε και η οικογένεια. Όταν έγινε το πείραμα, πέθανε. Ποιος ήταν ο αίτιος εδώ? Δεν ήταν ο γιατρός, ήταν ο ηθικολόγος που πήρε τη λάθος απόφαση. Αντί να κάνουν τα πείραμα στα παιδιά που θα πεθαίναν έτσι κι αλλιώς, διότι η λογική του ήταν ανεστραμμένη, όπως λέμε στη ψυχολογία,
ενώ τα παιδιά θα πεθαίνανε, οι γονείς δεν ήταν ψυχαναγκασμένοι να δεχτούν, θα δεχόντουσαν, διότι έτσι κι αλλιώς πεθαίνεις. Mm-hmm. Λοιπόν, ο ηθικολόγος εκείνος ο οποίος επλήρωσε την τιμή αυτή, όχι ο γιατρός. Αυτό είναι, έγινε δίκη δηλαδή. Έγινε δίκη, αυτό είναι σύστημα, αυτά υπάρχει, γι' αυτό τα λέω αυτά. Ναι. Πώς καλυτερεύει η ιατρική και το στάνταρ, παραδείγματος χάρη. Αν ένας άρρωστος κάνει μια εγχείρηση και πεθάνει λόγω αναισθησίας, εάν είναι ένας στους 200.000, παραδείγματος χάρη, γιατί η αναισθησία λέει ένας στους 200.000, μπορεί να πεθάνει. Αν η στατιστική είναι λιγότερο από το 200.000, δεν τιμωρείται ο γιατρός. Στην Αμερική. Ναι, όπως και στην Ευρώπη. Παγκοσμίως. Εκεί που έχουν στατιστική και ξέρουν. Ναι. Και εδώ και στην Ελλάδα πρέπει εδώ να γίνει το ίδιο. Εδώ έχουν στατιστική. Πρέπει να ξέρουμε, οι παθήσεις είναι ένα στις 200.000. Το 1940 θεωρείται ότι η θνησιμότητα μετά από γενική νάρκωση είναι ένα στα 2.500. Επομένως σημαίνει ότι αν έχεις ένα τμήμα το οποίο έχει 5 θανατηφόρα ατυχήματα από αναισθησία, φταίνει οι γιατροί, κάτι πρέπει να γίνει. Mm-hmm. Μεταξύ 1960 και 1980 η ιατρική, η υπευθυνότητα αυτή ήταν 1 στους 20.000, ανέβηκε. Επομένως σημαίνει τα στάνταρ είναι και 20.000. Αν περβείς τα στάνταρ, δεν είσαι καλός. Είναι τα στάνταρ που βάζουμε. Τώρα είναι 1 στις 200.000. Και πώς πήγε 1 στις 200.000. Το 1980, μία άρρωστη 18 χρονών πήγε σε ένα νοσοκομείο στην Αμερική να χειρουργηθεί, να βγάλει τους φρονιμίτες. Ο γιατρός έδωσε αναισθησία, η άρρωστη πέθανε. Αλλά ήταν μέσα στα στάνταρ το 1 στα 10.000. Και επομένως ο γιατρός δεν θεωρείται υπαίτιος. Αλλά ο διευθυντής της κλινικής έλεγε: εγώ όσους έχω χειρουργήσει, πρόσεξα ότι αν προσέχω, ότι αν κάνω τη δουλειά μου έτσι, δεν έχω επιπλοκές. Επομένως σημαίνει αυτοί που κάνανε την αυτή δεν πρόσεχαν. Και τι βρήκανε, ότι ο σωλήνας αντί πήγε στον ισοφάγο, αντί να πάει στην τραχεία. Και πέθανε αυτό το παιδί. Λοιπόν, τι έκανε αυτός. Όταν έγινε πρόεδρος της Ακαδημίας των Ανσιολόγων, κάλεσε κάποιο μηχανικό και του λέει: έλα να δεις γιατί έχουμε αυτή τη θυσιμότητα, μπορείς να διορθώσεις τη θυσιμότητα αυτή. Αυτός πήγε για ένα μήνα και παρακολουθούσε πώς γίνονται τα χειρουργεία. Μετά βγήκε και βρήκε το έβρικα. Τι είδε. Είδε ότι τα ανσιολογικά μηχανήματα δεν ήταν τυποποιημένα. Άλλα μηχανήματα ανοίγανε από δεξιά προς αριστερά, άλλα από αριστερά προς τα δεξιά. Το διοξίδιο πήγαινε από τη μία μεριά προς τα δεξιά προς τα αριστερά. Το οξυγόνο πήγαινε από την άλλη μεριά και μπορεί να κατέβαινε και στα μηδέν. Τα τυποποιημένα μηχανήματα τότε από τότε είναι συγκεκριμένη φορά. Συγκεκριμένη φορά πάντα. Το οξυγόνο να μην πέφτει κάτω από τις 30.000, επομένως μπορεί να πεθαίνει από ανοξία. Είναι αυτοί οι οποίοι, βρήκανε ότι πρέπει συνεχώς να ελέγχεται ο άρρωστος και από τότε έφτασε ένα στα 200.000. Και όμως στην Αθήνα πριν 2-3 χρόνια πέθανε ένας άρρωστος, διότι έγινε η γενική αναισθησία και ο σωλήνας μπήκε στον ισοφάγο. Και στην Κρήτη έχουμε περιστατικό παιδί ναι, που έχει λοιπόν, φύγει. Ένα στα 200.000 είναι το στάνταρ. Όταν δεν πιάσει 200.000 σημαίνει ανεπαρκής ιατρική. Τώρα, ο γιατρός θα πρέπει να προστατεύσει τον ανίκανο γιατρό. Ο γιατρός είναι εκεί για να προστατεύει τον γιατρό ή για να προστατεύει τον άρρωστο. Καλή ερώτηση. Λοιπόν, ο γιατρός είναι για να προστατεύει τον άρρωστο. Ο γιατρός είναι εκεί για να εκπαιδεύει τον άλλον γιατρό. Είναι ο γιατρός να προστατεύει τους καλούς γιατρούς να μην κάνουν λάθη και τους κακούς γιατρούς να τους απαγορεύει να κάνουν πράγματα που δεν μπορούν να κάνουν. Αυτός ο έλεγχος δεν γίνεται στην Ελλάδα. Οπότε, να φτάνουμε από εκεί που ξεκινήσαμε την κουβέντα, κύριε Χατζηπαύλου. Το ότι η Ελλάδα που γεννάει την ιατρική επιστήμη. Τη γέννησε. Τη γέννησε. Ναι, μην ξεχνάμε. Εκείνα... Εκεί έχει μείνει. Παραδείγματος χάρη να πούμε ορθοπαιδική. Ούτε ξέρουμε πώς γράφει ορθοπαιδική. Γιατί έχουμε την οτροπία την ελληνική, τα ξέρουμε όλα. Εντάξει, συγγνώμη που το λέω. Εγώ είμαι ουδέτερος εδώ, δεν έχω γεννηθεί στην Ελλάδα. Τρίτη γενιά στο εξωτερικό. Θυσιάστηκα να έρθω στην Ελλάδα γιατί ήθελα να έρθω. Η ορθοπαιδική γράφεται με αλφαγιώτα, γιατί δεν είναι ελληνική λέξη. Ο Νικολά Αντρί το 1741. Έβαλε τον όρο ορθοπαιδική. Δεν την έβαλε ο Ιπποκράτης, δεν την έβαλε κανείς άλλος. Ο Νικολά Αντρί, ο οποίος ήταν Γάλλος χειρουργός και καθηγητής, έβγαλε τη λέξη l'enfant droit, το παιδί ίσιο. Γιατί τότε υπήρχαν οι σκολιώσεις. Και έβγαλε τη λέξη ορθοπαιδική. Και έμεινε ορθοπαιδική για χειρουργική του μυοσκελετικού συστήματος. Οι Έλληνες που θέλουμε να τα αλλάξουμε όλα, την γράψαμε με ε. Γιατί λέμε αυτό εμείς τώρα, εναντίον όλου του κόσμου, όλος ο κόσμος έχει αλφαγιώτα, ότι θα το βάλουμε με εψιλον γιώτα, διότι είναι το παιδί
το οποίο σημαίνει ότι και τους ενήλικες πρέπει να περιλαμβάνει ορθοπαιδική. Και αυτό τι έκανε, έδωσε τροφή σε πολλούς, και ήμουν και ένας από αυτούς εγώ, οι οποίοι θέλουν να αλλάξουν την ορολογία, όπως είναι νευροχειρουργική, να την κάνουμε νευρομυοσκελετική και να φύγει η ορθοπαιδική. Να δείτε πώς κόβουμε το λαιμό μας εμείς οι Έλληνες. Εσείς γιατί είπατε λίγο πριν, κύριε Χατζηπαύλο, ότι εγώ θυσιάστηκα και ήρθα στην Ελλάδα με τη θέλησή μου? Ήμουν στη Σαουδική Αραβία, ναι, το 1994, και χειρουργούσα έναν πρίγκιπα μεγάλο, το γιο του Βασιλιάκη. Και με βοηθούσαν δύο καθηγητές από τη Σαουδική Αραβία στο King Faisal Hospital στην Σαουδική Αραβία. Και ενώ εγώ χειρουργούσα και ήμουνα με το μικροσκόπιο και ήμουνα σε μια λεπτή στιγμή, εκείνη τη στιγμή, κάποιος πήγε, ο βοηθός, ένας από τους βοηθούς, πήγε να κάνει μια προχειρότητα και του λέει στα αραβικά, «Σόγλι Γιουνάνι», γιατί εγώ μιλάω αραβικά πολύ καλά, γι' αυτό το λέω, θα πει «δουλειές ελληνικές». Εγώ τρεντάχτηκα. Αυτός κατάλαβε ότι κατάλαβα κάτι. Μου λέει, «μιλάς αραβικά?» Λέω, «ναι, βέβαια μιλάω αραβικά». Λέει, «γιατί?» «Γιατί έχω τελειώσει στην Αίγυπτο και ξέρω και το Κοράνιο μέσα έξω, ξέρω να γράφω». Λέει, «συγγνώμη, λέει, αλλά όταν ήμασταν εμείς στην Αίγυπτο, εσείς λέγατε αράπικες δουλειές. Δεν είναι έτσι?» Εκείνη την εποχή, λέω, «ναι, τα πράγματα αλλάξανε». Θύχθηκα και με έπιασε το ελληνικό και αποφάσισα να έρθω στην Ελλάδα. Και έτυχε εκείνη την εποχή να έρθει ο κ. Χελιδόνης να μου πει και είπε, «εντάξει, θα έρθω να βοηθήσω αυτή τη χώρα». Σας απογοήτευσε αυτή η απόφαση? Με απογοήτευσε πάρα πολύ, δεν μπορούσα να κάνω τίποτε. Μπορεί να κάνω καλή ιατρική εγώ, αλλά δεν έχω προσφέρει τίποτε. Η ιατρική θέλει σύστημα. Αν δεν έχει σύστημα, δεν πετυχαίνει σε τίποτε. Και ας πούμε να πάμε στα ιατρικά λάθη. Όταν έχει σύστημα, έχει πιο πολλά ιατρικά λάθη. Παραδείγματος χάρη, πέστε ότι εσείς έχετε μία μητέρα η οποία είναι 80 χρονών, 83 χρονών και σπάει το ισχύο της και πονάει. Η ιατρική πώς έχει εφευρεθεί? Ο άρρωστος, επειδή πονάει, πάει στον γιατρό για να απαλύνει τον πόνο. Τα υπόλοιπα δεν τον πειράζει τον άρρωστο, δεν τον ενδιαφέρει τίποτε. Ενδιαφέρεται να απαλύνει τον πόνο. Ο άρρωστος να μην πονάει, να τον ακούσει τον άρρωστο, να προσπαθήσει να δει τι γίνεται. Λοιπόν, αν σας πούνε θα χειρουργηθεί αύριο, μεθαύριο, και είναι μία εβδομάδα, και ξέρουμε από στατιστική όταν καθυστερήσει το χειρουργείο 24 ώρες, η θνησιμότητα είναι μεγάλη. Και ξέρετε ότι επειδή καθυστέρησε δύο μέρες, η μητέρα σας θα πεθάνει. Τι θα κάνετε? Αν το ήξερα, θα πίεζα να μπει. Και όμως κανείς δεν το κάνει. Όταν ήμουν εγώ στο νοσοκομείο εδώ, πολέμησα, με πολέμησαν όλοι και βγάλαμε το τραύμα, το τραπέζι τραύματος. Το οποίο κάθε δύο μέρες χειρουργούσαμε συνέχεια. Αυτό είναι το τραπέζι τραύματος. Όταν έφυγα, όλοι οι άλλοι πήγαν να το αρπάξουν αυτό το τραπέζι τραύματος, να το κάνουν τραπέζι για την ειδικότητά τους, που δεν είναι τραπέζι επειγόντων περιστατικών. Τα επείγοντα περιστατικά δεν πληρώνουν. Okay? Λοιπόν, είναι δωρεά. Λοιπόν, ποιος σε ενδιαφέρει να κάνει δωρεά? Λοιπόν, αντί να κάνουν αυτά, κάνουν άλλη ιατρική που δεν θα πρέπει να γίνει. Πρώτα, γι' αυτό είπα ότι πρέπει να μοιράζονται σύμφωνα με το τι ανάγκες έχει το νοσοκομείο, ο πληθυσμός. Όταν ο πληθυσμός έχει πολλά κατάγματα, εκεί θα πάνε τα κρεβάτια, εκεί θα πάνε οι γιατροί, εκεί θα γίνει το πρώτο. Όταν έχει καρκίνους, εκεί θα πάνε τα πρώτα. Τα περισσότερα νοσοκομεία στο εξωτερικό δεν έχουν κρεβάτια στην ογκολογία. Η ογκολογία γίνεται σαν εξωτερική άρρωση. Οι άρρωστοι μπαίνουν στην. Τώρα θα σας ρώταγα για αυτή την ασθένεια περισσότερο. Έτσι είναι. Και κινούνται πολύ γρήγορα. Και γίνονται πάντοτε συμβούλια. Και κανείς γιατρός δεν χειρουργεί μόνος του ή κάνει ιατρική μόνος του. Περνάνε όλα από συμβούλια και είναι σύστημα. Και στο σύστημα αυτό όλοι υποφέρουν. Αν πάθει κάτι το σύστημα, διορθώνουμε το σύστημα. Λοιπόν, σύστημα δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Η ιατρική δεν υπάρχει. Ψυχολογία δεν υπάρχει. Εγώ όταν δούλευα για τη σπονδυλική στήλη, είχα πάντα δύο ψυχολόγους στην Αμερική. Εδώ προσπάθησα να φέρω, μου τον πήρανε μετά. Αποκατάσταση δεν υπάρχει. Ξέρετε πολύ καλά από φιλοσοφία ότι εύκολα να πάρει κανείς να κάνει μια επανάσταση και να ελευθερωθεί. Είναι πολύ πιο δύσκολο όμως να διατηρήσει την ελευθερία του. Το ίδιο και στην ιατρική. Είναι πολύ εύκολο αυτά που βλέπετε στην τηλεόραση ότι επεμβαίνουμε και σώνουμε ζωές στα επείγοντα, αλλά μετά αυτά τα επείγοντα πώς θα ζήσουν όταν έχουμε αποκατάσταση? Δεν υπάρχει. Είναι οξύμορο. Ναι. Λοιπόν, το Υπουργείο δεν καταλαβαίνει. Πώς θα τα καταλάβει αυτά? Αν όμως το νοσοκομείο ήταν ανεξάρτητα, όπως είναι σε όλο τον κόσμο, τα νοσοκομεία θα το δημιουργούσαν αυτό.
Ναι, ένα ανεξάρτητο νοσοκομείο, τι σημαίνει όμως για τον ασθενή, κύριε Χατζηπαύλου, επιπλέον κόστος? Όχι, το κόστος το πληρώνει, γιατί... όπως στον Καναδά, το κόστος δεν το πληρώνει ο ασθενής. Ποιος το πληρώνει? Το πληρώνει το κράτος. Εάν αρρωστήσω εγώ και πάω στον Καναδά, όπου πάω, θα μου δώσουν την καλύτερη θεραπεία που μπορεί να γίνει. Δεν πληρώνω φράγκο, τίποτε, καθόλου. Ούτε έχει να κάνει με την ασφαλειά σας, λοιπόν. Η ασφάλεια, δεν κρατική ασφάλεια. Η κρατική σας ασφάλεια. Είναι κρατική ασφάλεια στον Καναδά, κρατική ασφάλεια. Στην Αμερική είναι άλλο σύστημα, το οποίο μπορεί να το συζητήσουμε άλλη μέρα, γιατί είναι πολύ δύσκολο. Mm. Στην Αμερική έχουμε δύο προβλήματα. Έχουμε την καλύτερη ιατρική στον κόσμο και τη χειρότερη ιατρική στον κόσμο. Για ποιο λόγο? Διότι η καλύτερη ιατρική στον κόσμο θέλει χρήματα. Είναι δύσκολο αν δεν έχει χρήματα να βρει τον καλύτερο γιατρό. Αλλά όλοι οι ξένοι, ακόμη και τώρα από τη Γερμανία και την Αγγλία, που ήμουν εγώ εκεί, ερχόντουσαν να θεραπευτούν στην Αμερική. Στα μεγαλύτερα ογκολογικά κέντρα, σε μεγαλύτερα κέντρα σπονδυλική στήριξη. Γιατί κοστίζει πια τόσο πολύ η θεραπεία παγκοσμίως, κύριε Χατζηπαύλου? Πολλά γιατί από αυτά. Ο κόσμος αυτό το σμίζεται. Ναι, πολλά από αυτά δεν χρειάζονται να γίνονται. Δηλαδή τα έξοδα. Η ιατρική είναι η ιατρική των πιθανοτήτων, η επιστήμη των πιθανοτήτων και η επιστήμη της, να πούμε, της έρευνας, συνέχεια, έρευνα. Και πρέπει πάντα να ερευνούμε τι γίνεται. Όπως έγραψα τελευταία ένα άρθρο, όπως το λέμε editorial, το οποίο είναι και χρησιμοποιείται ευρέως στην Αμερική και στα δικαστήρια, ότι ο γιατρός, και θα πάω σε αυτό που είπατε εσείς, δεν είναι ο... Μπορεί να είναι ο καπετάνιος του καραβιού, αλλά δεν είναι το καράβι. Το καράβι έχει πολλά άλλα μέσα εκτός από τον καπετάνιο. Το καράβι μπορεί να λειτουργήσει χωρίς τον καπετάνιο, έχει και δεύτερο καπετάνιο. Επομένως, ο έλεγχος γίνεται ως εξής. Για να μην γίνονται τα λάθη, η νοσηλεύτρια έχει εξίσου την ίδια ευθύνη όπως και ο γιατρός. Η νοσηλεύτρια πρέπει να ελέγχει τον γιατρό. Ο γιατρός στη νοσηλεύτρια. Χωρίς να υπάρχουν παρανοϊκές στάσεις. Ο άρρωστος όταν φεύγει από το κρεβάτι του για να πάει στο χειρουργείο, πρέπει να ελέγχεται κατά το διάδρομο αυτό 5-6 φορές. Όπως γίνεται ο πιλότος στο αερόπλανο. Πώς είναι οι δύο πιλότοι στο αερόπλανο? Ο ένας πατάει το κουμπί, λέει πάτησα το κουμπί Α, ναι, το κουμπί Α. Δύο, ναι, check, check, check. Έτσι είναι και στην ιατρική. Αυτό δεν γίνεται εδώ. Προσπάθησα να το κάνω εδώ και όλοι κοροδεύανε. Λοιπόν, σταμάτησα να μιλάω. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Και όμως όταν πάτε στην Αμερική, όλα είναι check. Πόσες φορές όταν ξέρουν αυτοί που, εκεί που δούλευα στο Ιατρικό Κλίνικο, όλοι οι άρρωστοι μου όταν πήγαν να χειρουργηθούν είχαν ένα σημάδι, ένα βέλος δεξιά-αριστερά, ότι είναι αυτό το πόδι, αυτό είναι το χέρι. Ξαναρωτούσα τις αδερφές, είναι αυτό. Έχω ένα φίλο ο οποίος έπαθε μια μεγάλη ταραχή, από ιατρικό λάθος πώς γίνεται. Υπήρχε κάτι το οποίο ήταν επίγον και. Συγγνώμη, δούλευα εγώ στο διπλανό χειρουργείο, αυτό στο διπλανό χειρουργείο και ο βοηθός ήρθε μέσα και έβαλε το. Την μαγνητική του εγκεφάλου ανάποδα και βγάζει το καλό μέρος του εγκεφάλου παρά τον όγκο. Από βιασύνη, γιατί δεν έγινε ο έλεγχος. Από εκεί βάλαμε τον έλεγχο στο University of Texas, από εκείνη εκεί, και δεν μπαίνει κανείς μέσα χωρίς να ελεγχθεί από την προϊσταμένη, από την νοσηλεύτρια, από οποιονδήποτε άλλο, από τον ίδιο τον αισιολόγο, από τον γιατρό, όλοι να συμφωνήσουμε ότι αυτό είναι. Παρόλο ότι θεωρείται ηλίθιο. Γιατί εδώ έτσι το θεωρήσανε, όταν του έλεγα εγώ αυτό, λέει μα το είπαμε, δεν έχει το είπαμε. Ναι, αλλά είναι υπεύθυνο. Θα το πεις. Τη λέω, μέτρησες τις γάζες, μέτρησες γάζες. Πόσες είναι, λέει, πες μου πόσες είναι οι γάζες. Πόσο καιρό αντέξατε σε αυτή την πραγματικότητα, της ελληνικής πραγματικότητας? Ορισμένοι που δουλέψανε με μένα το ξέρουν και δουλεύουν. Ο γιατρός πρέπει να. Ποιος είναι ο καλός γιατρός, αυτός ο οποίος είναι γρήγορος στο μαχαίρι? Όχι, αυτός είναι ο χειρότερος γιατρός. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα ότι οποιοδήποτε μπορεί να χειρουργήσει στην κατασκήνωση. Αυτό είναι παλιός ρομαντισμός. Δεν υπάρχει. Καλός γιατρός δεν κάνει λάθη. Και τα λάθη τα προλαβαίνει. Δεν μπορούμε να λύσουμε όλα τα λάθη, αλλά ορισμένα λύνονται και αναλύονται ψυχολογικά τα λάθη. Αναλύονται τα λάθη και ξέρουμε πώς σκέφτηκε ο καθένας. Ποια ήταν η στιγμή εκείνη που σκέφτηκε, γιατί έκανε το λάθος αυτός, γιατί η σκέψη δεν υπήρχε εκεί και έπρεπε να γίνει αλλιώς, διαφορετικά. Παραδείγματος χάρη, εάν μια νοσηλεύτρια μοιράζει φάρμακα και πάει ένας γιατρός και της μιλήσει, αυτό θεωρείται ανήθικο. Διότι μπορεί να την μπερδέψει την άρρωστη, την νοσηλεύτρια να δώσει λάθος φάρμακο. Και έχουν γίνει αυτά. Εδώ πριν από μια εβδομάδα κάναμε με χρησιμοποιημένη σύριγγα ένεση στο μεγεθυντικό. Γιατί ο καθένας δεν ελέγχει και δεν σέβεται τον διπλανό. Δεν υπάρχει σέβας, οι ηθικολόγοι δεν υπάρχουν.
Εγώ εκείνο που διδάσκω στο Πανεπιστήμιο του Τέξας δεν είναι ορθοπαιδική. Διδάσκω ψυχολογία. Πώς να συμπεριφέρεται ο γιατρός προς τον άρρωστο, ποιες είναι οι ευθύνες του αρρώστου. Εγώ όταν ήμουν στο McGill, στο Jewish General Hospital, είμαστε οι πρώτοι στον κόσμο που γράψαμε ποια είναι τα δικαιώματα του αρρώστου. Από εκεί βγήκαν όλα τα δικαιώματα του αρρώστου το 1980. Μπορείτε να το δείτε. Και είναι τιμή μου που ήμουν σε αυτό το κομίτι που βγάλαμε το βιβλιαράκι τα δικαιώματα του αρρώστου. Ο άρρωστος είναι εκείνος που έχει το δικαίωμα, όχι ο γιατρός. Ο άρρωστος θα συζητήσει με τον γιατρό τι θέλει, ο γιατρός θα τον ενημερώσει τι είναι το πρόβλημα, θα τον ενημερώσει ποιες είναι οι επιπλοκές και ο άρρωστος θα αποφασίσει. Δεν αποφασίσει ο γιατρός. Ο γιατρός είναι υπεύθυνος να απαντά τα τηλεφωνά του πάντα, γι' αυτό είναι κοινωνική που λένε. Η αποστολή του. Και ευθύνη. Όχι αποστολή, αυτά δεν θα πω σε ρομαντικά, κοινωνικό συμβόλαιο. Ναι. Από τη στιγμή που δίνει χειραψία, είναι συμβόλαιο κοινωνικό προς τον άρρωστο. Είναι το ηθικό. Ο άρρωστος μπορεί να συνάψει σχέσεις με την άρρωστή του ή με τους φοιτητές του. Θα χάσει τη δουλειά του. Διότι σημαίνει ότι επειδή έχει κάποια έγκλη, τραβάει. Αυτό είναι ανήθικο. Και αν ο γιατρός συνάψει σχέσεις με την ασθενή του, τότε θα πρέπει να την παραδώσει σε έναν άλλον γιατρό. Και όχι ο γιατρός να μοιράζεται τα χρήματα με έναν άλλο γιατρό που του στείλε. Αυτό λέγεται dichotomy στο Quebec. Dichotomy σημαίνει ότι μοιράζω τα χρήματα με έναν άλλο γιατρό που μου στείλε αρρώστους. Όλα αυτά το Υπουργείο δεν τα ελέγξει. Αυτά τα ελέγχουν οι γιατροί μεταξύ τους. Και αν ο γιατρός έλεγε τον εαυτό του, θα γινόντουσαν αυτά. Άρα, τι ακολουθεί στην ελληνική πραγματικότητα, διότι. Τα πανεπιστήμια πρέπει να αλλάξουν. Όταν μπαίνει ο Υπουργός Υγείας, δεν έχει ιδέα τι του γίνεται από πανεπιστήμια. Και λέει τι θα γίνει στο πανεπιστήμιο, πώς θα προχωρήσει το πανεπιστήμιο. Το curriculum στο University of Texas από τότε που έχω φύγει έχει αλλάξει 20 φορές. Στην Ελλάδα δεν έχει αλλάξει ποτέ. Τα curriculum αλλάζουν. Η ιατρική που έμαθαινα εγώ πριν 15 χρόνια, πριν 20 χρόνια, ήταν αρκετή να με κρατήσει 30 χρόνια. Τώρα κάθε 2 χρόνια είμαι αναγκασμένος να αλλάξω την ιατρική μου όλη. Και από φέτος, όπως έχουν πει οι στατιστικές, όχι μόνο. Κάθε χρόνο πρέπει να αλλάξω την ιατρική μου. Λοιπόν, ποιος θα με ελέγχει ότι έχω αλλάξει την ιατρική. Στην Αμερική κάθε 10 χρόνια δίνουμε εξετάσεις. Οι γιατροί. Οι γιατροί, βεβαίως. Είμαστε υποχρεωμένοι να δίνουμε εξετάσεις. Πού θα ξέρω εγώ εσείς τι ξέρετε καινούριο. Ως άρρωστος. Αλλά το δίπλωμα λέει ότι έδωσε εξετάσεις και τα τελευταία 10 χρόνια είναι. Έχω επάρκεια. Υπάρχει. Τα νοσοκομεία ελέγχουν τους γιατρούς πού πάνε. Και όταν έρχονται οι γιατροί από τα διάφορα συνέδρια που πάνε, πηγαίνουν μπροστά σε όλους τους άλλους στο επιτελείο και διδάσκουν τι μάθανε. Στο συνέδριο. Στο συνέδριο. Δεν πάει και μετά τα κρατάει και πού ξέρω τι πει στο συνέδριο. Εγώ πολλές φορές που ήμουν στο συνέδριο στην Αμερική έβλεπα περισσότερους που ήταν τουρίστες. Και δικαιούμαστε 2 φορές να τα πληρώνουμε από την τσέπη μας στην Αμερική και τα βγάζουμε από τους φόρους. Από εκεί και πέρα δεν σε καλύπτει κανείς. Ο ίδιος πρέπει ο γιατρός να καλύπτεται για τη μόρφωσή του. Αυτά είναι ηθικά πράγματα τα οποία δεν μπόρεσα να τα φέρω στην Ελλάδα. Θα είναι ποτέ η Ελλάδα έτοιμη, λέτε, να δεχθεί τέτοιες μεταρρυθμίσεις. Μόνο αν υπάρχει ανταγωνισμός, αν υπάρχει ελευθερία του μυαλού, αν αυτοί οι οποίοι θα έρθουν από το εξωτερικό θα μπορούν να τα κάνουν. Βάλτε μου εδώ μια, ανοίξτε μια παρένθεση, διότι έχει φύγει ένα μεγάλο μέρος των νέων παιδιών γιατρών στο εξωτερικό. Γιατί να ξανάρθουν αυτά τα παιδιά με τις περιγραφές που μου κάνετε εσείς τώρα. Δεν θα γυρίσουν πίσω, ή δεν θα γυρίσουν πίσω. Την εποχή που φύγαμε εμείς ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Τώρα, σε όλη η Ευρώπη, η ζωή είναι πολύ πιο ευχάριστη να ζήσεις κανείς από ό,τι είναι στο παρελθόν, από ό,τι ήταν κάποτε. Επομένως, γιατί να γυρίσουν πίσω. Ένα άλλο. Εάν εσείς πάτε στην Αμερική, χορεύουν βάλς και εσείς έχετε μάθει να χορεύετε μπουζούκι, τι θα κάνετε. Θα ξεχάσετε το μπουζούκι και θα μάθετε το βάλς, γιατί δεν θα είστε στο περιθώριο. Εάν έρθει από την Αμερική κάποιος που χορεύει βάλς. Και έρθει στην Ελλάδα και χορεύει μπουζούκι. Θα μπορεί να χορέψει το βάλς. Όχι, δεν θα είναι στην πίστα. Τι θα κάνει, θα κάνει μπουζούκι. Επομένως θα γίνει. Και θα γίνει καλύτερος μπουζουξής από αυτούς που χορεύουν το μπουζούκι. Τι θα γίνει. Θα μπει στην ίδια κατηγορία με αυτούς που είναι εδώ. Διότι δεν το επιτρέπουν να έχει παράλληλη αίθουσα που να γίνεται άλλος χορός. Είναι απλούστατο. Δεν το κάνετε αυτό. Άρα ο καθένας ακολουθεί το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται. Και ποιος είναι, η ορχήστρα. Ναι, ποιος είναι ο μαέστρος, το κράτος. Το κράτος είναι το μαέστρος που κάνει όλους αυτούς να χορεύουν αυτό, γιατί και σιγά σιγά νομίζω
Ήταν καλό που μπήκαμε, που έγινε αυτή όλη η αναμπομπούλα που φαλήραμε, γιατί καταλάβαμε πώς βγαίνουν τα χρήματα και πώς πρέπει να δουλεύουμε. Ίσως αυτό εδώ βοηθήσει την Ελλάδα. Ναι. Δεν γίνεται τίποτε χωρίς να υποφέρεις. Βέβαια, όλο αυτό, αν τα ακούει και ένας ασθενής, σκέφτεται, κύριε Χατζηπαύλου, ότι και εμένα η δική μου υγεία και η δική μου θεραπεία... Να μιλήσει στον βουλευτή του. Δεν πας στον βουλευτή του να του μιλήσει να βάλει το παιδί του στη δουλειά. Πας στον βουλευτή του και να του πει εγώ θέλω καλύτερη υγεία. Εγώ θέλω καλύτερο περιβάλλον. Αυτό κάνουμε στο εξωτερικό. Δεν πάμε και ζητάμε τον βουλευτή να με βάλει σε δουλειά. Δεν έχετε άδικο. Δεν έχετε άδικο. Ωστόσο, εγώ ήμουν πρόσφατα σε μια εκδήλωση που σας βράβευσαν και εκείνο το οποίο με εντυπωσίασε και γι' αυτό σας ζήτησε να είστε και σήμερα εδώ, είναι ότι το βραβείο αυτό το αφιερώσατε στους μαθητές σας. Ναι, γιατί σας είπα, δεν μαθαίνει κανείς από τη δόξα του. Μαθαίνει κανείς από τα λάθη του. Και οι μαθητές μου μου λέγανε τα λάθη μου. Ερχόντουσαν και μου λέγανε κάθε φορά αυτό, άρρωστος δεν πάει καλά. Γιατί δεν πάει, γιατί δεν το έκανε αυτό, δεν το έδωσε εκείνο. Συμφωνείς, λέω συμφωνώ. Και με τους μαθητές μαθαίναμε, έτσι κάνουμε. Γιατί αναλύουμε τα λάθη. Έχω μάθει να αναλύω τα λάθη. Εδώ έχουμε μάθει να τα κουκουλώνουμε τα λάθη. Ναι, μα δεν είναι, είναι ζήτημα. Και όπως σας είπα, δεν μπορώ να πω ένας γιατρός ο οποίος εδώ το στάνταρ, γιατί είναι η Κρήτη, θα συγκριθεί με το στάνταρ της Αμερικής. Αλλά όταν υπάρχει όμως το πεδίο στο οποίο μπορεί να γίνει εξέλιξη, τότε είμαι απαιτητικός από τον γιατρό αυτό να είναι με τον γιατρό της Αμερικής. Διότι του δίδεται το περιβάλλον να αναπτυχθεί. Ενώ τώρα δεν του δίνεται. Οι περισσότεροι, είδατε κανένα ξένο να έρθει εδώ να εκπαιδευτεί στην Ελλάδα? Όχι. Πού εκπαιδευόνται οι περισσότεροι Έλληνες? Στο εξωτερικό και γυρίζουν πίσω. Έχετε την απάντηση? Όχι. Τη φαντάζομαι όμως. Σημαίνει ότι δεν παράγουμε ιατρική. Φέρνουμε ιατρική, κάνουμε κόπια ιατρικής. Και όταν είναι κόπια, ποτέ δεν είναι... αυθεντική. Αυθεντική. Ή αποτελεσματική. Ακριβώς. Και ο καθένας κάνει ό,τι θέλει, ό,τι του αρέσει. Αυτό δεν γίνεται. Πρέπει να είμαστε υπόλογοι των πράξεών μας. Εγώ δεν φοβάμαι να πω ότι είμαι υπόλογος, έτσι έχω μάθει. Έτσι έχω κάνει λάθη. Τώρα, αν πάτε στο Google και βάλετε, θα δείτε μια καινούρια θεραπεία που έχουμε κάνει τρεις, η οποία άρχισε τώρα στην Αμερική για πρώτη φορά και δεν ήρθε στην Ελλάδα, αλλά άρχισε στην Αμερική, ήμασταν τρεις που την κάναμε. Αντί να κάνουμε ολόκληρη την εγχείρηση σπονδυλικής στήλης με βελόνες και τέτοια, καυτηριάζουμε ένα νεύρο και περνάω από πάνω στη μέση. Απλούστατη, πολύ μικρή. Για να φτάσω όμως σε αυτό, έκανα πολλά λάθη για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Και ανέλυσα όλα μου τα λάθη. Κάθε βράδυ έχω κάπου και γράφω τι έκανα λάθος, τι έπρεπε να κάνω. Α, εντάξει, και έτσι προχωράω. Και έτσι μαθαίνω στους μαθητές μου. Και γι' αυτό είπα, το αφιερώνω στους μαθητές μου. Αλλά έκανα και ένα λάθος. Έπρεπε να το αφιερώνω και στη γυναίκα μου. Όπως είπατε και εσείς σε εκείνο εκεί. Και εγώ τα μέλησα ενώ εσείς το είπατε. Γιατί χωρίς μια οικογένεια από πίσω να σε υποστηρίζει, δεν μπορεί να προκόψεις. Εγώ έλεγα, ένας πετυχημένος χειρουργός είναι ένας άρρωστος ψυχολογικά. Είναι μαζοχιστής να τιμωρεί τον εαυτό του. Και σαντιστής να τιμωρεί την οικογένειά του. Αυτό υπάρχει. Και είναι πετυχημένος. Μόνο έτσι μπορεί να είναι πετυχημένος. Λοιπόν, είμαστε άρρωστοι. Κύριε Χατζηπαύλου, θα ήθελα να είχα μπροστά μου άλλες 2 ώρες για να μιλάω μαζί σας. Έρχονται μηνύματα από αρκετό κόσμο που σας δίνουν συγχαρητήρια. Και το εννοώ αυτό. Γιατί είναι από τις σπάνιες εκείνες φορές καταρχήν που συναντάμε μια τέτοια προσωπικότητα με τέτοιο εύρος και τέτοια εμπειρία, να μιλάει με αυτή την παρησία, έχοντας και την εικόνα άλλων χωρών, και της χώρας μας όμως, και της Ελλάδας. Θα αλλάζατε κάτι στη διαδρομή, έτσι όπως τα έχετε κάνει μέχρι σήμερα, αν σας ζήταγα να γυρίσετε πίσω και να δείτε όλα αυτά τα οποία προηγήθηκαν, με έναν άνθρωπο που φαντάζομαι ότι η ιατρική και η ιατρική και η ιατρική ήταν η ζωή σας. Ναι. Ό,τι έμαθα όταν είχα έρθει στην Πάτρα, είχα στείλει ένα γράμμα τότε που είχα παραιτηθεί από το Πανεπιστήμιο και έφυγα από το Υπουργείο Υγείας. Τότε ήταν ο Γεννηματάς Υπουργός και ο Παπανδρέο, γιατί ήρθε ο Παπανδρέος στο Καναδά και μας φώναξε να έρθουμε και ήρθα στην Πάτρα, έμεινα 6 μήνες και έφυγα. Και του γράφω το γράμμα το εξής.
ότι εσείς δεν μπορείτε αυτά τα οποία μου έχει μάθει ο Καναδάς να τα σπαταλήσετε εδώ, τα χρωστάω στην ευρεία κοινότητα που έχει τις ανάγκες, τις γνώσεις μου αυτή τη στιγμή. Και αν εσείς δεν έχετε ανάγκη τις γνώσεις μου, εγώ δεν μπορώ να τις σπαταλήσω αυτά που μου έμαθε ο Καναδάς, θα πάω πίσω στον Καναδά να τις ξαναδώσω. Και έτσι γύρισα πίσω στον Καναδά. Και αυτό το γράμμα το στείλα σε αυτούς. Δεν κάνανε τίποτα ούτε μου απαντήσανε. Ένα άλλο θα δείτε στο εξωτερικό. Όπου στείλετε ένα γράμμα, αμέσως θα λάβετε μια απάντηση. Το πήραμε, δεν το πήραμε, θα λάβετε. Όπου στείλετε ένα γράμμα στην Ελλάδα, θα σας αγνοήσουν. Δεν θα δώσουν καμία απάντηση. Αυτό είναι παιδεία. Δεν είναι έτσι. Είναι. Είναι παιδεία. Ή είναι έλλειψη παιδείας. Ναι. Για να το πούμε καλύτερα, κύριε Χατζηπαύλου. Εγώ θέλω να τα ξαναπούμε, αν θέλετε κι εσείς. Ευχαρίστω. Διότι δεν εξαντλείται το θέμα, γιατί άφησα έξω ένα μεγάλο κομμάτι που αφορά στην πορεία της ιατρικής επιστήμης και τις εξελίξεις και τον κόσμο που αναρωτιέται, δηλαδή, αλλιώς θεραπεύεται ο καρκίνος στην Αμερική και αλλιώς στην Ελλάδα. Ένας ασθενής, δηλαδή, με τον ίδιο καρκίνο θα ζήσει στην Αμερική και θα πεθάνει στην Ελλάδα. Έχετε απάντηση σε ένα τέτοιο ερώτημα? Έχω απάντηση, αλλά δεν θα τη μιλήσω τώρα, διότι είναι, δεν θα την πω τώρα, γιατί είναι πολύ λεπτό. Υπάρχουν γιατροί πολύ καλοί εδώ, πιο καλοί και πιο καλοί και από την Αμερική. Τι δεν υπάρχει στην Ελλάδα? Σύστημα. Και αν δεν υπάρχει σύστημα, δεν γίνεται τίποτε. Όταν πας σε ένα καλό γιατρό και το βάλεις σε ένα κακό σύστημα, θα ακολουθείς το κακό σύστημα και δεν μπορεί να προσφέρει εκείνο που πρέπει να προσφέρει. Και ο άρρωστος, να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ποιος είναι ο ορισμός της υγείας? Τι θα πει υγεία? Πολύ λίγοι ξέρουν θα πει υγεία. Η υγεία είναι η συνισταμένη τριών συνιστοσών. Είναι η σωματική υγεία, η ψυχική υγεία και η κοινωνική υγεία. Χωρίς αυτά τα τρία δεν έχουμε υγεία. Την κοινωνική υγεία, πολύ λίγοι την ξέρουν και δεν την θεωρούν για υγεία. Στα νοσοκομεία, ιδέα δεν έχουν από αυτή. Την ψυχολογική υγεία, ορισμένοι καταλαβαίνουν, ορισμένοι δεν καταλαβαίνουν. Ο άρρωστος, από τη στιγμή που είναι άρρωστος, έχει και ψυχολογικές αλλαντεύσεις και έχει και κοινωνικά προβλήματα. Διότι καμιά φορά δεν θέλει να τα εκφράσει, δεν ξέρει να τα δείξει. Και επομένως, αυτά εδώ δεν μπορεί να τα αντιμετωπίσει ένας γιατρός, ο οποίος δεν είναι ολοκληρωμένος από όλες τις πλευρές. Θέλει και τον ψυχολόγο του, θέλει και κοινωνικό λειτουργό. Όλα αυτά και την νοσηλεύτρια, όλα αυτά μαζεύονται για να δώσουν την υγεία στον άρρωστο. Σας ευχαριστώ. Θα αφήσουμε αυτό το τελευταίο κομμάτι για συζήτηση την επόμενη φορά που θα βρεθούμε. Θα σας μεταφέρω και τη σελίδα της εκπομπής στο Facebook, σελίδα Live με την Αντιγόνη. Έρχονται συνεχώς συγχαρητήρια και από εκείνους που σας τα μεταφέρουν για να έχετε μια εικόνα. Εγώ σας ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ ειλικρινά και σας ευχαριστώ και εκ μέρους των τηλεθεατών που ήρθατε μέχρι εδώ και που μοιραστήκατε αυτή την κουβέντα μαζί μας, με την ελπίδα να την επαναλάβουμε για το τρίτο αυτό κομμάτι που άφησα σε εκκρεμότητα. Δεν θέλω να σας δώσω μια απόσχεση, γιατί έδωσα μια απόσχεση μια φορά, είπα ναι και παντρεύτηκα. Επομένως, θέλω να με... Εγώ τι θέλω, ξέρετε, είναι πολύ πιο ήπια η δική μου υπόσχεση, εντάξει, okay, κύριε Χατζηπαύλου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.